Να ευχαριστήσουμε σαν Γεωπονικός Σύλλογος τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στα μπλόκα, τους αγρότες, για την δουλειά την οποία κάνουν όσον αφορά για το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα που πάει να περάσει η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα. Γνωρίζετε ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κυνηγάνε ένα πράγμα, το ΑΕΠ. Εμείς στην Ελλάδα κάθε χρόνο κατεβάζουμε το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ μπορεί να ανεβεί της Ελλάδος έτσι, μόνο με το πρωτογενή τομέα, εκτός και αν υπάρχουν και άλλες λύσεις, οι οποίες εμείς δεν τις γνωρίζουμε. Γιατί δεν μας δίνουν όμως σημασία οι πολιτικοί? Σήμερα το ΑΕΠ της Ελλάδος στη Γεωργία είναι 3,5%. Το 1995 το ΑΕΠ η Γεωργία μετήχε με το 6,5%. Έχει πέσει το 3,5%. Άρα λένε αυτοί, με 3,5% να ασχοληθούμε με τη Γεωργία, ασχοληθούμε με κάτι άλλο όπως είναι τα πετρέλαια, οτιδήποτε άλλο, που αυτά ανεβάζουν το ΑΕΠ και όχι με τη Γεωργία. Αυτό όμως είναι ψέμα και θα σας αποδείξω γιατί. Ενώ η Γεωργία παράγει περίπου στα 11 δισεκατομμύρια γεωργικά προϊόντα, τα οποία η παραγωγή πουλάνε στις εταιρείες, τελικά το ΑΕΠ μέσω της Γεωργίας που μεταποιούνται τα προϊόντα αγγίζει το 60%. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε 500.000 τόνους γάλα πρόβιο. Αυτό αξία έχει 500 εκατομμύρια. Όταν γίνει τυρί, ξεπερνάει το 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτοί φάζουν μόνο τους 500.000 τόνους που παράγει ο αγρότης. Δεν φάζουν και τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία παράγουν από τη φέτα και δουλεύουν βιομηχανίες, εταιρείες, εξαγωγικές εταιρείες. Αν βάλουμε συνολικά το αγροτικό εισόδημα σε όλο το ΑΕΠ, τότε είναι το 60%. Να γιατί πρέπει να είναι μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επίσης θέλω να σας πληροφορήσω και κάτι άλλο. Από τη Κεντρική Ευρώπη και πάνω, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει παραπάνω από 3 προϊόντα εξαγώγημα. Στα πρώτα 20 προϊόντα τα οποία εξάγει η Ελλάδα, τα 8 είναι τα αγροτικά. Ελιά, λάδι, φρούτα, λαχανικά, ψάρια, φέτα και βαμβάκι και σιτάρι σκληρό. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει τόσα αγροτικά προϊόντα τα οποία να είναι εξαγώγημα. Αν ξέραμε τον πλούτο ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα, δεν θα μιλούσαν έτσι. Θέλω να κάνω και μία παράκληση. Αν είναι δυνατόν κάποια στιγμή, γιατί οι πολιτικοί μας δεν έχουν όραμα για να δουν τι πρέπει να κάνουν, θα ήθελα όλα τα μπλόκα, αν μπορούν να συνοηθούν, να αναθέσουν τελικά, επειδή ο κόπος έχει φτάσει στο χτένι και δεν πάει άλλο, να αναθέσουν τελικά σε μία επιτροπή, ας το πούμε, κάποιους σοφούς, να βάλουν κάτω και να σχεδιάσουμε την Ελλάδα την οποία θέλουμε για τα επόμενα 20 χρόνια στον αγροτικό τομέα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα.